Κεφάλαιο ένα εδάφιο, σελίδα 1034. Και σας όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν, στας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου και τον άρχοντα της εξουσίας, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τις επιθυμίες της σαρκός ημών πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και ηλυπή. Ο Θεός όμως πλούσιος ον εισέλεως, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν της επουρανίης δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων δια μην καυχηθείτες, διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσω μεν εν αυτής. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς οι ποτέ εθνική κατά σάρκα η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής χειροποιήτου εν τη σαρκή, και είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλητρωμένοι από της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού εσείς, υποτέοντες μακράν, εγίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού, διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ως τσέκαμε τα δύο εν, και έλυσεν τον μεσότυχον τον φραγμό, καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκή αυτού, τον νόμο των εντολών, τον εν της διατάγμαση, δια να κτίσει εις εαυτόν τους δύο εις εν, εις ένα νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη, και να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις ένα σώμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού θανατώσας δι' αυτού την έχθραν, και ελθόν εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και στους πλησίων, διότι δι' αυτού έχομεν την είσοδον προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και εκεί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Αμήν. Αφού λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έστειλε από τη Ρώμη λίγα χρόνια αφού του κήρυξε στην Έφεσο με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου και πολλοί άνθρωποι σώθηκαν και όλη η Ασία άκουσε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, περιέγραψε τη χάρη που έκαμε ο Θεός στα έθνη και ιδιαίτερα στους Εφεσίους, γιατί η Έφεσος ήταν μια πόλη άκρος ειδωλολατρική, καθώς λάτρευε την θεά Άρτεμη και μάλιστα τη θεωρούσε και θαυματουργή και με μεγαλοπρέπεια την δοξάζανε. Περιέγραψε τη χάρη που έκανε ο Θεός στους εθνικούς και το μυστήριο του Θεού να ενώσει τα εν το ουρανό και μετά της γης, τα ουράνια και τα επίγεια διά του Ιησού Χριστού. Τα έκανε ένα, καθώς κατέβασε τον ουρανό, τη Βασιλεία του Θεού, και την εγκατέστησε μέσα στην Εκκλησία του, στην Εκκλησία του Χριστού, και καθώς τα μέλη του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας δηλαδή που κεφαλή είναι ο Χριστός, έχουν τα ονόματά τους γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και έχουν τη δυνατότητα με παρησία δια του αίματος του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, να εισέρχονται στα Άγια, να γονατίζουν μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού, ώστε να λαμβάνουν έλεος και να βρίσκουν χάρη από το Θεό για τον καιρό της κρίας. Στη συνέχεια δε περιέγραψε
με λεπτομέρεια τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες που ο Θεός προσδιορίσε όχι μόνο για τους μακράν που ήταν η εθνική, αλλά και για τους πλησίων που ήταν ο λαός Ισραήλ, που είναι η ελπίς της προσκλήσεώς μας, όπως είπαμε την περασμένη Πέμπτη, ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού, δηλαδή ποια είναι η πρόσκλησή μας, ποια είναι η κληρονομιά μας, και τέλος τρίτον ποια είναι η δύναμη με την οποία εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας διά του Ιησού Χριστού, που δεν είναι άλλη, είναι ακριβώς η ίδια με την οποία ο Θεός εργάστηκε και πρώτον ανέστησε τον Ιησού Χριστόν, δεύτερον εκάθισε Αυτόν στα δεξιά του Πατρός, τρίτον έθεσε Αυτόν υπεράνω πάσης αρχής, εξουσίας και δυνάμεως στον ουρανό, και τέταρτον τον έδωκε, τον χάρισε στην Εκκλησία Του, ο Θεός, στην Εκκλησία του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, και μάλιστα τον έδωκε και τον έθεσε κεφαλή υπεράνω πάντων, καθώς η Εκκλησία είναι το πλήρωμα του Χριστού, ο οποίος τα πάντα και εν πάση πληρώνει. Τώρα όμως αρχίζει από την αρχή ο Απόστολος Παύλος και θυμίζει στους Εφεσίους πώς ξεκίνησαν. Πριν δεχθούν το Ευαγγέλιο του Χριστού, πριν δεχθούν το Λόγο της αληθείας δια του οποίου σωθήκανε και γράφτηκαν τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής και είναι κληρονόμοι των μέγιστων και τίμιων επαγγελιών του Θεού. Λέγει λοιπόν, απευθυνόμενος προς τους Εφεσίους και σε εσάς, που για τις παραβάσεις σας και τις αμαρτίες σας στα μάτια του Θεού ήσασταν νεκροί, και εδώ να ξεχωρίσουμε τι θα πει νεκρός. Νεκρός είναι ο άνθρωπος του οποίου η ψυχή αποχωρίζεται από το σώμα, αυτός είναι ο φυσικός θάνατος, αλλά ο χειρότερος θάνατος είναι ο πνευματικός, όταν ο άνθρωπος αποχωρίζεται από το Θεό. Υπάρχει ο αιώνιος θάνατος, η απώλεια μετά θάνατον φυσικών, αλλά υπάρχει και ο θάνατος ο πνευματικός εδώ στη γη, πριν ακόμη πεθάνει ο άνθρωπος, είναι νεκρός, δηλαδή είναι αποκεχωρισμένος από το Θεό. Καθώς οι παραβάσεις και οι αμαρτίες του ανθρώπου αποτελούν μέγα χώρισμα μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, καθώς ο Πατέρας Θεός ο Άγιος δεν μπορεί να πλησιάσει τον αμαρτωλόν άνθρωπο, έτσι και ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει τον Άγιο Θεό. Μέσα λοιπόν στις παραβάσεις και στις αμαρτίες που ζει ο άνθρωπος είναι νεκρός. Το νεκρός βέβαια είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε, σημαίνει δεν καταλαβαίνει τίποτα από τα πράγματα του Θεού, γιατί είπαμε είναι ο πνευματικός θάνατος, ούτε μπορεί να καταλάβει. Είναι δεμένος από το διάβολο και σατανά, ζει στο σκοτάδι και περπατάει πρώτον κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, του οποίου άρχον και κύριος είναι ο διάβολος, καθώς λέει η Γραφή, ο κόσμος κείται εν το πονηρό, δηλαδή το πολίτευμά του είναι το πολίτευμα του κόσμου τούτου σε αντίθεση με το πολίτευμα της Εκκλησίας που είναι εν της ουρανής. Στα μάτια του Θεού ο μόνος ζωντανός εν τη ζωή αυτή είναι ο αναγεννημένος και ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός έχει αποκαλύψει, όπως θα δούμε παρακάτω, έχει αποκαλύψει τον Ιησού Χριστόν, έχει πιστέψει στον Ιησού Χριστόν και σε αυτόν έδωκε ο Θεός εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Μέχρι τότε όμως ο άνθρωπος είναι δεμένος και περπατάει πρώτον κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου και δεύτερον κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί σήμερα εις τους ιούς της απειθίας. Οι νεκροί λοιπόν είναι οι ιοί της απειθίας, οι ιοί που δεν πείθονται στον Χριστό και περπατούν κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, αλλά και κατά το πολίτευμα του άρχοντος του κόσμου τούτου, που είναι το πνεύμα της πονηρίας, που
που ενεργεί, αυτός είναι ο κόσμος αδερφοί. Το πνεύμα της πονηρίας ενεργεί στους ιούς της απειθίας. Υπάρχει δηλαδή μέγα χάσμα μεταξύ ζωντανών και νεκρών πνευματικά ανθρώπων. Οι αναγεννημένοι, τα παιδιά του Θεού, το πολίτευμά τους είναι τους ουρανείς και περπατούν κατά το πολίτευμα του ουρανού και δεν ζουν μόνο κατά το πνεύμα, αλλά και περπατούν κατά το πνεύμα το Άγιο. Και δεν είναι στο σκοτάδι, είναι στο φως. Δεν είναι στο θάνατο, είναι στη ζωή. Στη ζωή την αιώνιο. Καθώς μέσα τους αυτός που κατοικεί είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο, που βασιλεύει στον κόσμο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του κόσμου, οι εθνικοί. Οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει Θεό αληθινό και βεβαίως δεν τους έχει αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Είναι οι άνθρωποι σήμερα που δηλώνουν άθεοι ή που δηλώνουν Ισλαμιστές, Βουδιστές, που δεν έχουν καμία σχέση δηλαδή με τα πράγματα του Θεού. Αλλά υπήρχαν τότε και υπάρχουν και τώρα και εμείς, δηλαδή ο λαός Ισραήλ που ζούσε γνωρίζοντας τον αληθινό Θεό μέσα στα δεσμά του νόμου που ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους για να τους φανερώσει ποια είναι η αμαρτία, τι είναι αμαρτία και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και εμείς λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο λαός Ισραήλ, οι οποίοι ανεστράφημεν μεγαλώσαμε, αλλά πώς? Παρόλο που ξέραμε τον νόμο, παρόλο που ξέραμε το Θεό, μεγαλώσαμε κατά τις επιθυμίες των σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, ώστε και εμείς ήμεθα εκφύσεως τέκνα οργής, όπως και η λοιποί εθνική. Για να το δούμε λίγο αυτό λοιπόν. Ο άνθρωπος που γνωρίζει για το Θεό, θα λέγαμε σήμερα οι ορθόδοξοι καθολικοί, οι άνθρωποι δηλαδή που γνωρίζουν το Θεό, αλλά δεν έχει αλλάξει η ζωή τους, δεν έχει επέμβει ο Θεός να τους αναγεννήσει σε ελπίδα ζώσα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μεγαλώνουν γνωρίζοντας το Θεό, γνωρίζοντας τον νόμο του Θεού, τις 10 εντολές τις περίφημες και ό,τι άλλο γνωρίζουν, πιστεύουν στο Θεό, αναγνωρίζουν ότι ο Θεός είναι αληθινός, ακόμη πιστεύουν και στο Χριστό, αλλά δεν τον έχουν επικαλεστεί σαν Υιόν του Θεού και δεν έχουν δεχτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού για να τους αναγεννήσει ο Θεός, και αυτοί ζούνε, ανατρέφονται κατά τα θελήματα αφενός μεν της σαρκός, δηλαδή ζουν κατά τη σάρκα, και όταν λέμε κατά τη σάρκα μιλάμε κατά το φρόνημα του κόσμου, γιατί η σάρκα επιθυμεί ενάντια τα του πνεύματος, ζουν κατά τη σάρκα. Και το χειρότερο απ' όλα και κατά των διαλογισμών αυτών. Δηλαδή ζουνε στη φαντασίωσή τους. Και οι φαντασιώσεις, οι ενοροπολήσεις οδηγούν τον άνθρωπο μακριά από το θέλημα του Θεού. Ζουνε μέσα στον κόσμο αυτό κατά τις επιθυμίες της σάρκας και ζουνε στον κόσμο αυτό κατά τις διαλογισμούς τους, τις φαντασιώσεις τους, και πολλές φορές οι φαντασιώσεις των ανθρώπων είναι μεγαλύτερες αμαρτίες. Τι σημαίνει αυτό, μεγαλύτερες αμαρτίες? Οδηγεί τον άνθρωπο πολύ μακριά από το Θεό. Γιατί οι επιθυμίες της σάρκας είναι εμφανώς σε περισσότερους ότι δεν αρέσουν ούτε στο Θεό ούτε και στους ανθρώπους και αγωνίζονται και κρύβονται. Αλλά στις φαντασιώσεις τους είναι απολύτως ελεύθεροι. Και εκεί επεμβαίνει ο εχθρός και τους οδηγεί σε πράγματα που πιο μακριά δεν πάει ο άνθρωπος από το Θεό. Όσο πιο μακριά μπορεί να πάει ο άνθρωπος από το Θεό, εκεί τους οδηγεί ο άνθρωπος με τη φαντασία. Βέβαια, το να περπατάς εν φαντασία δεν είναι μόνο των ανθρώπων που δεν έχουν αναγεννηθεί, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα και ο αναγεννημένος άνθρωπος, αν δεν προσέξει, να περπατάει κατά τη σάρκα, να έχει φρόνημα σαρκός, αλλά και να περπατάει κατά τους διαλογισμούς του, να περπατάει εν φαντασία. Όμως ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Ότι ο άνθρωπος του Θεού αναγνωρίζει
το κακό, το λάθος, και έχει τη δυνατότητα να μετανοεί, να εξομολογεί, να εξομολογείται, να ζητάει το αίμα του Χριστού και να τον ξαναφέρνει ο Θεός μέσα στο φρόνημα του Πνεύματος και μέσα στο να περπατάει κατά το θέλημα του Θεού, διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο και όχι κατά φαντασία. Και αν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στα παιδιά του Θεού, υπάρχει αυτή η βεβαιότης στα παιδιά του άλλου Θεού, του Θεού του κόσμου τούτου, που γνωρίζουν μεν τον Θεό, αλλά δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται, γιατί δεν έχει αλλάξει ο Θεός και τις επιθυμίες και τη σάρκα τους και την ψυχή τους και το πνεύμα τους. Με την αναγέννηση που μόνο ο Θεός το κάνει, καθώς μετατρέπει τον άνθρωπο από παλαιόν, τον κάνει νέο. Και εμείς λοιπόν, λέει η ομολογία ο Απόστολος Παύλος, είμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, γιατί περπατούσαμε πράττοντας τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και είμαστε τέκνα οργής όπως και οι λοιποί. Και τώρα επεμβαίνει ο Θεός. Και πώς επεμβαίνει ο Θεός? Διά του Ιησού Χριστού. Και είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν εφίστη τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε και έγινε θυσία επικατάρατος επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Άρα λοιπόν επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου με θαυμαστό τρόπο δια του Ιησού Χριστού, ώστε τους μεν μακράν να τους φέρει πλησίον, τους δε πλησίον, γιατί είπαμε υπάρχουν οι πλησίων που ξέρουν το Θεό, αλλά υπάρχουν και πολλοί πλησίων οι αναγεννημένοι που παρόλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από το Θεό, καθώς περπατάνε κατά το θέλημα της σαρκός τους, ό,τι και να είναι το θέλημα της σαρκός τους, από το απλό παιχνίδι στο ίντερνετ μέχρι διαστροφές, πορνείες, μοιχείες και ακαθαρσίες, δηλαδή ζουν κατά το θέλημα της σαρκός τους, αλλά και το χειρότερο, ζουν που κανένας αυτό δεν το ξέρει, μόνο ο Θεός, κατά το θέλημα της φαντασίας τους, των διαλογισμών τους. Και όπως επαναλαμβάνω, όπως είπαμε, αυτοί μόνο έχουν ένα πλεονέκτημα, μπορούν να μεταμορφωθούν, μπορούν να μετανοήσουν. Αλλά και οι άλλοι μπορούν, γιατί ο Θεός, καθώς είναι πλούσιος εις έλεος, και εδώ να κάνουμε μια σοβαρή διάκριση. Υπάρχει το έλεος του Θεού και υπάρχει και η χάρις του Θεού. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Το έλεος του Θεού είναι αυτό που ο Θεός, παρόλο που αξίζουμε κρίση και τιμωρία, δεν μας τιμωρεί. Ενώ η χάρις του Θεού είναι, μας χαρίζει σωτηρία και ευλογία, αν και δεν το αξίζουμε. Η χάρις είναι, μας δίνει την ευλογία του, αν και δεν το αξίζουμε. Το έλεος του είναι, δεν μας κρίνει, δεν μας τιμωρεί, αν και αξίζουμε και την κρίση του και την τιμωρία του. Με αυτά τα δύο εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Με το έλεος του, όπως θα δούμε, και με τη χάρη του. Πάντοτε δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός όμως, πλούσιος καθώς είναι σε έλεος, και είναι πλούσιος έλεος γιατί είναι αγάπη, γιατί είναι η πηγή της αγάπης, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, δια την πολλήν αγάπη με την οποία ηγάπησε όλους και τους εθνικούς και τους Ισραηλίτες και τους γνωρίζοντες και τους μη γνωρίζοντες και τους άπιστους, άθεους και τους πιστούς αλλά μακριά, αλλά και τους πιστούς αναγεννημένους, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία μας αγάπησε, και ενώ είμαστε νεκροί για τα αμαρτήματά μας και για τις παραβάσεις μας, ήλθε ο Θεός και μας όλους μας χωρίς διάκριση, και τους πολύ μακράν και τους κοντά και τους πλησίων πολύ, ήρθε με πολύ αγάπη και μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, όπως ανέστησε τον Χριστό με την ίδια δύναμη που τον ανέστησε, ανέστησε και μας. Ενώ είμαστε νεκροί, μας έδωσε ζωή
Και αδελφοί, πρέπει να τονίσω, μας έδωσε και συνεχίζει να μας δίνει. Γιατί εμείς μόνοι μας θα χάσουμε τη ζωή την αιώνια. Ο Θεός είναι αυτός που δια του Ιησού Χριστού μας έδωσε, μας συνεχίζει να μας δίνει. Γιατί? Γιατί τον πλησιάζουμε και ζητάμε, καθώς ο Χριστός αυτό μας πρότεινε. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό συνεχίζει και μας δίνει. Γιατί εμείς ζητάμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και ταυτόχρονα και τη δικαιοσύνη αυτού, γιατί να μην απομακρυνθούμε. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Είναι το θέλημα του Θεού. Είναι η ζωή εν Χριστώ Ιησού. Και μας τονίζει, και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Γιατί? Για να προσέχουμε στην προσευχή μας τι ζητάμε. Γιατί η καρδιά μας ζητάει όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ζητάει όλα τα άλλα και ξεχνάει το σημαντικότερο, εκ του οποίου προέρχεται η εκπλήρωση όλων των άλλων. Ζητάει για τη ζωή, για όλα τα άλλα. Ενώ ο Θεός θέλει να ζητάμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και μας υπόσχεται ότι όλα τα άλλα θα μας προσθεθούν. Ξαναδιαβάζω λοιπόν. Πλούσιος ον εις έλεος, ενώ αξίζαμε αιώνια καταδίκη εξαιτίας των αμαρτημάτων μας και των παραβάσεών μας, επειδή μας αγάπησε με μεγάλη αγάπη, μας εζωοποίησε μαζί με τον Χριστό κατά χάριν. Η χάρη δηλαδή ποια είναι? Μας εζωοποίησε αν και δεν αξίζαμε. Και το έλεος, αν και αξίζαμε την τιμωρία, δεν μας τιμώρησε. Μας ελέησε. Κατά χάριν είστε εζωοποιημένοι, αλλά δεν μας εζωοποίησε, δεν μας ανέστησε μόνο. Δεν μας ζωοποίησε, μας έδωσε ζωή. Μας συνανέστησε κιόλας μετά του Χριστού. Μας κατέστησε δηλαδή συμμόρφους της Αναστάσεως του Χριστού, όμοιους με τον Χριστό δια της πίστεως εδώ, ώστε να καταντήσουμε όμοιοι με τον Χριστό εκεί, δια της όψεως πια μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Πρώτον λοιπόν μας ζωοποίησε, δεύτερον μας συνανέστησε τώρα, και τρίτον μας συνεκάθισε εν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να διακρίνουμε πώς μας βλέπει ο Θεός. Τι έκανε στη ζωή μας ο Θεός, για να το δούμε και να το καταλάβουμε. Μας ζωοποίησε, είμαστε νεκροί και μας έδωσε ζωή. Μας συνανέστησε, μας έκαμε συμμόρφους της Αναστάσεως του Χριστού. Και μας συνεκάθισε στο θρόνο του Θεού. Είμαστε τώρα στα μάτια του Θεού, στα μάτια όλων των δυνάμεων, εφόσον δεν περπατάμε κατά σάρκαν και κατά το θέλημα των διαλογισμών μας, αλλά περπατάμε κατά το πνεύμα και κατά το θέλημα του Θεού. Μας βλέπει ο Θεός και είμαστε ζωοποιημένοι, συνανεστημένοι και συγκεκαθισμένοι στο θρόνο του Θεού, καθώς λέγει ο Χριστός, όπως εμέ ο Θεός έκαμε, με έκαμε και κάθισα στο θρόνο του, και εγώ θα κάνω εσάς να καθίσετε στο θρόνο μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κάθισμα αυτό που κάθεσε στα μάτια του Θεού είναι ο θρόνος του Θεού. Γιατί αυτό το κάθισμα είναι κάθισμα εκκλησίας. Είναι το σώμα του Χριστού. Καθόμαστε μετά του Χριστού στο θρόνο του Θεού. Έτσι μας βλέπει ο Θεός και έτσι είναι η πραγματικότητα. Και μας διατηρεί ζωοποιημένους, συνανεστημένους και συγκεκαθισμένους δια του Ιησού Χριστού, εφόσον εμείς το επιθυμούμε και το εξητούμε. Δηλαδή ζητάμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και όλο αυτό το έκαμε ο Θεός, γιατί θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς, βέβαια. Θα μπορούσαμε να γεννηθούμε κατευθείαν στον ουρανό. Αυτός δεν είναι ότι δεν κάνει ό,τι θέλει. Αλλά έτσι έκανε με τους αγγέλους. Και οι άγγελοι αποστάτησαν το εν τρίτον. Γι' αυτό μας έφερε εδώ στη γη, για να φανερωθούμε μέσα από σκάνδαλα, από δοκιμασίες, από πειρασμούς, να φανούμε δόκιμοι, για να είμαστε με τα πάσης βεβαιότητος αιώνια βασιλείς του υψίστου.
να συμβασιλεύουμε μετά του Ιησού Χριστού. Και όλο αυτό το έκαμε για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας, όχι δηλαδή μέσα στον κόσμο αυτό, στην αιωνιότητα, για να δείξει ο Θεός τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού. Όχι μόνο τη χάρη του, αλλά το πλούτο της χάρης του, και μάλιστα τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού. Σε όλες δηλαδή τις ουράνιες δυνάμεις, σε όλη την αιωνιότητα, θα αποδεικνύεται μέσα από μας τους ασήμαντους και αδύναμους που μας μεταμόρφωσε δια του Ιησού Χριστού από νεκρούς για τις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας, μας μεταμόρφωσε να είμεθα συνανεστημένοι συγκεκαθισμένοι στο θρόνο του Θεού και να βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων, και έτσι θα αποδεικνύεται σε όλες τις δυνάμεις τις επουράνιες η χάρις του Θεού, ο πλούτος της χάριτος του Θεού, το υπερβάλλον μέγεθος του πλούτου της χάριτος του Θεού, μέσω της αγαθότητος, δια της αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή ο Θεός είναι αγαθός και το ξέρουμε. Πώς αποδεικνύεται η αγαθοσύνη του Θεού? Πώς αποδεικνύεται η σοφία του Θεού? Πρώτον, με το να φανερώνεται, όχι δια της σοφίας, αλλά με τιμωρία του κηρύγματος, η αιώνιος ζωή, η σοφία του Θεού. Δια της μορίας του κηρύγματος αποδεικνύεται ο Θεός πανσοφός. Παντοδύναμος αποδεικνύεται για τη μεταμόρφωση την οποία κάνει εμάς τους ασήμαντους ανθρωπάκους σε βασιλείς της αιωνιότητος. Και η αγαθοσύνη του αποδεικνύεται δια του Ιησού Χριστού, δια του μυστηρίου της ευσεβίας, όπου ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αγαθός ο Θεός, δεν αγανάκτησε, δεν πονηρεύτηκε, δεν θύμωσε με μας, τους οποίους έφτιαξε να είμαστε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, δεν απογοητεύθηκε, γι' αυτό να μοιάζουμε στο Θεό, επαναλαμβάνω αδελφοί, δεν απογοητεύθηκε, δεν θύμωσε, δεν αγανάκτησε, δεν εξοργίστηκε με μας, αλλά έκανε το τέλειο έργο του. Έστειλε τον Υιόν του το μονογενή και έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος και τότε ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος. Αυτή είναι η αγαθοσύνη του Θεού. Έστειλε τον Υιόν του το μονογενή, το Λόγο του Θεού, που πάντοτε ήταν παρά το Θεό, τον έστειλε στη γη σαν κανονικό άνθρωπο με σώμα, ψυχή και πνεύμα, αλλά εν αυτό κατοικεί παν άπαν το πλήρωμα της θεότητος προσωπικό, σωματικός, ώστε δι' αυτού εμάς τους νεκρούς να μας οδηγήσει βήμα-βήμα, στιγμή με στιγμή, να βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτή είναι η αγαθοσύνη του Θεού, αδελφοί. Απίστευτο. Κοίτα τον εαυτό σου στον καθρέφτη και σκέψου πώς ήσουνα προ Χριστού. Νεκρός, αμαρτωλός, άθλιος, τέκνον οργής, τέκνον απίθειας. Πώς είσαι, παιδί Θεού? Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και τι θα γίνεις? Βασιλεύς και θα βασιλεύεις εις τους αιώνες των αιώνων, σε όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Για να δείξει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο Θεός εις τους επερχομένους αιώνες τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού, δια της προσιμάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Και ποια είναι η αγαθοσύνη του Θεού σε εμάς? Η αγαθοσύνη του Θεού
σε όλες τις δυνάμεις είναι η μεταμόρφωσή μας. Ο νεκρός και αμαρτωλός βασιλεύς εις τον ουρανό. Και η αγαθοσύνη του σε εμάς, διότι κατά χάριν, αν και δεν το αξίζετε, είστε σεσωσμένοι μόνο και μόνο επειδή πιστέψατε ότι ο Ιησούς είναι ο γεννηθής εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού που πέθανε για τις αμαρτίες μας, και πιστέψατε ο Θεός τον ανέστησε και τον κάθισε στα δεξιά του, και εσείς τον αποδεχτήκατε, και υποτασσόμενοι υπακούονται στο λόγο το γεγραμμένο που λέγει όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, επικαλεστήκατε το όνομα του Χριστού και σωθήκατε δια της πίστεως κατά χάρη. Και εξηγεί, αυτό είναι δώρο Θεού, αυτό είναι το δώρο του αγαθού Θεού προς εσάς. Νεκροί και στην απώλεια, ζωντανοί και βασιλείς στην αιωνιότητα. Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. Τι να πούμε άλλο από δόξα στο Θεό. Δώρον Θεού. Και είναι δώρον Θεού, δηλαδή δεν είναι ανταμοιβή. Δεν κάναμε κάτι, δεν του δώσαμε κάτι για να περιμένουμε ανταπόδοση. Δωρεάν. Μόνο και μόνο επειδή πιστέψαμε σε αυτόν τον οποίον απέστειλε. Γιατί αλλιώς αν η σωτηρία μας ήταν εξ έργων, δηλαδή είδες τι κάναμε Κύριε, γι' αυτό μας έσωσες, αυτό που το ανόητο που λένε οι άνθρωποι, ότι ο Θεός έχει μια ζυγαριά, βάζει στο ένα ζύγι τα καλά έργα, στο άλλο ζύγι τα κακά έργα, και αν τα κακά είναι πιο πολλά πάνε στην κόλαση, και αν τα καλά είναι πιο καλά, πιο πολλά πάνε στον ουρανό. Αυτά είναι νόητα πράγματα. Δεν υπάρχουν έργα τα οποία εμείς μπορούμε να κάνουμε για να σωθούμε. Δεν υπάρχουν τέτοια. Και δεν υπάρχουν, όχι γιατί δεν μας τα έχει δείξει ο Θεός, μας τα έχει δείξει μέσα από τον νόμο Του, αλλά δεν υπάρχουν γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί εκ φύσεως είμαστε τέκνα οργής. Γιατί από την πρώτη μέρα, θα έλεγα, από τις πρώτες μέρες, ο Αδάμ και η Εύα, το πρώτο πράγμα που έκανε, πλανήθηκε. Και γιατί πλανήθηκε από τον διάβολο? Γιατί ο διάβολος είναι πνευματικό υψηλότατο επίπεδου, πρώτος, άρχον των αγγέλων στον ουρανό, και εμείς είμαστε ένα επίπεδο χαμηλότατων ανθρώπων, σάρκα. Πολύ εύκολα δηλαδή ο διάβολος μπορεί να μας πλανήσει. Πολύ εύκολα ο διάβολος μπορεί να μας οδηγήσει στα έργα της σαρκός και των διαλογισμών σε παραβάσεις και αμαρτίες. Θέλοντας λοιπόν να δείξει ο Θεός την αγαθοσύνη Του, αλλά και τη δύναμή Του, αλλά και τη σοφία Του, έστειλε τον Χριστό, έστειλε το Ευαγγέλιο του Χριστού και μεταμόρφωσε το σκουλίκι. Σκόλικες μας λέει ο Θεός το λόγο τους ανθρώπους. Το σκουλίκι το μεταμόρφωσε σε βασιλείς και ιερούς του υψίστου για 1000 χρόνια, οι οποίοι μετά θα βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων. Και αυτοί είμαστε εμείς. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, η καρδιά μας πρέπει να είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη, γεμάτη ευχαριστία, γεμάτη δοξολογία. Το έργο που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας δεν είναι μια βοήθεια στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου, στην υγεία μου, στη ζωή μου. Αυτά είναι καλά, αλλά είναι μικρά και ασήμαντα. Το έργο που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου είναι ότι με έκανε παιδί Του. Είμαι παιδί Θεού, είμαστε παιδιά Θεού. Έχουμε μέλλον αιώνιο, ουράνιο, ένδοξο. Ο Θεός να μας δίνει αυτή την ευγνωμοσύνη. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Και όταν το καταλάβουμε και το συνειδητοποιήσουμε, το έργο που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, τότε εύκολα, πολύ εύκολα ξεπερνάμε όλα όσα μας ταλαιπωρούν σαν ανθρώπους, τα οποία είναι ασήμαντα, είναι για 70-80 χρόνια το πολύ, και αν είμαστε τώρα 30, 40, 50 ή 70 κοντά που είμαστε, που οι πολλοί είμαστε και παραπάνω, τελειώσαμε αδερφοί. Λίγο ακόμη και ο Κύριος έρχεται, λίγο ακόμη, και εκεί θα είμαστε ασφαλισμένοι.
Εδώ είναι ανάγκη να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό. Εδώ είναι ανάγκη να περπατάμε στον δρόμο που ο Θεός, όπως θα δούμε, έχει ετοιμάσει. Εδώ είναι να αγωνιζόμαστε, να ζητάμε να διατηρηθεί η πίστη μας. Λίγο ακόμη και ο ερχόμενος έρχεται. Πόσο μάλλον που εμείς ταχαίως περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Θυμηθείτε τους 10 λεπρούς. Και τους 10 τους θεράπευσε. Ένας επέστρεψε με ευγνωμοσύνη. Εδώ είμαστε πολύ περισσότεροι από 10. Όλους μας θεράπευσε. Μακάρι όλοι να επιστρέψουμε με ευγνωμοσύνη, να επιστρεφούμε με ευγνωμοσύνη στο Θεό για να διατηρείται η πίστη μας, για να διατηρείται η σωτηρία μας, για να διατηρείται η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Ποια ευλογία? Η πνευματική στα επουράνια. Και όχι να αλλάζουμε τις προτεραιότητες στη ζωή μας εξητώντας πρώτον αυτά τα οποία ο Θεός μας δώρησε, τα προζωήν και ευσέβεια. Μας τα δώρησε με τη Θεία δύναμή Του. Είναι δωρισμένα σε μας. Δεν το φοβόμαστε αυτό. Να αρκούμεθα όμως στις στροφές και στα σκεπάσματα και να μην ζητάμε πολύ περισσότερα. Να μην φρονούμε υψηλότερα από ότι να σοφρονούμε, αλλά να φρονούμε ώστε να σοφρονούμε. Το φρόνημά μας να είναι εν της ουρανής. Το φρόνημά μας να είναι του Πνεύματος του Αγίου, όχι της σάρκας, και να μην ζητάμε τα επίγεια. Γιατί τα επίγεια είναι ζωώδη, δαιμονιώδη. Είναι οι παγίδες του εχθρού. Αλλά τα επουράνια να ζητούμε, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες να μπαίνουμε, να ζητάμε, να μας φανερώνει ο Θεός για να μεταμορφωνόμεθα. Θεού λοιπόν το δώρο, όχι εξέργων, για μην καυχηθεί καμία σάρξη. Γιατί? Γιατί τώρα είμαστε δημιούργημα καινούριο του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Είμαστε νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, εδώ τα πάντα έγιναν νέα. Είμαστε νέο κτίσμα, νέο δημιούργημα, νέο ποίημα. Είμαστε ποίημα του Θεού, κτισθέντες μέσα στο Χριστό. Για ποιο λόγο? Για να εργαζόμαστε έργα αγαθά. Αυτή είναι η αποστολή μας. Μην εργάζεστε για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή τιμένουσα η ζωή αιώνιων. Γιατί εργάζεσαι? Γιατί κοπιάζεις? Δεν σημαίνει ότι θα μας κάνει τεμπέλιδες και δεν θα δουλεύουμε για τη ζωή αυτή, αλλά ποια είναι η επιθυμία μας, ο πόθος μας? Γιατί όταν εργαζόμαστε, εργαζόμαστε και επιδιώκουμε κάτι. Τι επιδιώκουμε? Μισθό γήινο ή μισθό ουράνιο? Υπάρχοντα γήινα ή πολύ καλύτερα περιουσία εν της ουρανής? Για να εργάζεστε, μας έφτιαξε λοιπόν καινούριο κτίσμα μέσα στο Χριστό για έργα αγαθά. Ποια έργα? Ό,τι εμείς θέλουμε? Όχι, δεν εκλέγουμε εμείς τα έργα, αλλά για έργα τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής. Δηλαδή, πρώτον ο Θεός μας προετοιμάζει με την αναγέννηση για έργα αγαθά. Ύστερα ο Θεός προετοιμάζει έργα αγαθά για μας. Μας προετοιμάζει για συγκεκριμένα έργα και προετοιμάζει συγκεκριμένα έργα για μας. Τρίτον, μας δίνει την ικανότητα και τη δύναμη δια του Πνεύματος του Αγίου να εκτελούμε, να περπατάμε σε αυτά τα έργα. Και τέταρτον, μας ανταμείβει όταν τα εκτελέσουμε. Αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να το επαναλάβω. Μας προετοιμάζει για συγκεκριμένα έργα που έχει προετοιμάσει προκαταβολής κόσμου για να περπατήσουμε σε αυτά. Μας προετοιμάζει λοιπόν για έργα, αφού προηγούμενα προετοίμασε τα έργα που θα περπατήσουμε. Μας δίνει την ικανότητα, τη δυνατότητα να περπατάμε σε αυτά τα έργα. Γιατί αν εφ' εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν.
Δεν μπορούμε από μόνοι μας να περπατήσουμε σε αυτά τα έργα που έχει προετοιμάσει ο Θεός. Και όταν περπατήσουμε σε αυτά τα έργα που έχει προετοιμάσει ο Θεός, αυτή είναι η χάρις και η αγαθοσύνη του Θεού. Και όταν περπατάμε σε αυτά τα έργα που ο Θεός έχει προετοιμάσει για μας, με την ικανότητα που Αυτός μας δίνει, έρχεται και μας ανταμείβει γι' αυτό, γι' αυτά που Αυτός έκανε στη ζωή μας. Δηλαδή, εξ αυτού τα πάντα, δι' αυτού τα πάντα και εις αυτόν τα πάντα. Εξ αυτού έγιναν και γίνονται τα πάντα στη ζωή μου, στη ζωή μας. Καλά το είπα, στη ζωή του καθενός μας. Δι' αυτού μπορούμε και τα εκτελούμε, συντηρούνται, περπατάμε και εις αυτόν ανήκουν τα πάντα. Και Αυτός μας ανταποδίδει με το μισθό που Αυτός έχει στα χέρια Του. Ευχαριστούμε το Θεό. Δια τούτο ενθυμίστε, και είναι καλό να θυμόμαστε το παρελθόν μας, αδελφοί. Από πού μας έβγαλε, από το λάκκο που μας έβγαλε. Από το λάκκο της ταλαιπωρίας, από το βορβορόδι πυλό. Από τις αμαρτίες, τις ανομίες, τις παραβάσεις μας. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί ξέρετε, τα ξεχνάμε και νομίζουμε ότι είμαστε έτσι πάντοτε. Έτσι όπως είμαστε τώρα, είμαστε πάντοτε. Δεν είμαστε έτσι πάντοτε. Δεν είμαστε έτσι πάντοτε. Αλλά ο Θεός μετέτρεψε τα πάντα, μεταμόρφωσε τα πάντα στη ζωή μας. Άλλαξε τις οικογένειές μας, χάρισε παιδιά μας και όλα αυτά θέλει να τα συντηρεί στην παρουσία Του. Γι' αυτό να θυμάστε, λέει, ότι εσείς οι εθνικοί, κατά τη σάρκα που κάποτε περπατούσατε με στα θελήματα, στις παραβάσεις σας και στις αμαρτίες σας, εσείς οι εθνικοί που η περιτομή σας λέει ακροβιστία, κάποτε ήσασταν έξω χωρίς Χριστό, απολωτριωμένοι από τις πολιτείας των ανθρώπων του Θεού. Τι θα πει απολωτριωμένοι? Σας είχε απολωτριώσει. Ξέρετε τι θα πει απολωτρίωση? Κάνω δικό μου το δικό σου. Τη δική μου ζωή την είχε απολωτριώσει ο διάβολος και ήταν δική του. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτή ήταν η ζωή μας, αδερφοί. Δεν μας ανήκε. Ανήκε στον κόσμο και στον άρχοντα του κόσμου τούτου. Χωρίς τις επαγγελίες του Θεού. Ξένοι από τις διαθήκες του Θεού. Χωρίς να έχουμε καμιά ελπίδα. Χωρίς Θεό. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ αυτός ήμουν, αδερφοί. Και έτσι που σας βλέπω και εσείς αυτοί είσαστε. Καθώς θυμάμαι τις ομολογίες σας. Χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό. Τη ζωή μας την είχε απολωτριώσει ο διάβολος. Ζούσαμε στις παραβάσεις μας, στις αμαρτίες μας. Τώρα όμως αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού και εσείς εις μακράν και εμείς οι πλησίων. Πρώτον, εσείς εις μακράν γίνατε πλησίων δια του αίματος του Χριστού και έφερε ο Θεός μία ειρήνη. Και αυτή η ειρήνη, αδερφοί, είναι μόνο μέσα στην Εκκλησία. Θα τη δούμε. Και αυτός είναι η ειρήνη μόνο ο οποίος έκανε τα δύο ένα και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, καθώς κατήργησε την έχθρα εν τη σαρκή του. Μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί, που είναι το μόνο σημείο όπου υπάρχουν άνθρωποι και ανάμεσά τους υπάρχει ειρήνη. Σε κανένα άλλο σύνολο ανθρώπων, είτε συγγενικό, είτε οικογενειακό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό, είτε εθνικό, είτε κοινωνικό, όπου και να βρεθούν οι άνθρωποι, δεν έχουν ειρήνη αν δεν υπάρχει ο Χριστός. Υπάρχει ταραχή, υπάρχει πόλεμος. Και όταν βλέπετε σε ένα περιβάλλον και ο Θεός να μας φυλάει και στο δικό μας περιβάλλον, να υπάρχει ταραχή, ανησυχία, φαγωμάρα, πόλεμος, εκεί ο Χριστός δεν υπάρχει. Εκεί χρειάζεται άμεση μετάνοια, άμεση εξομολόγηση, άμεση επιστροφή, άμεση εξήτηση του Ιησού Χριστού για να φέρει τη δική του την ειρήνη. Για να φέρει ο Θεός της ειρήνης την ειρήνη μέσα στο περιβάλλον μας.
μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στη συγγένειά μας, μέσα στην εκκλησία. Δεν είναι ο Χριστός όταν δεν υπάρχει ειρήνη. Και ζούμε κατά φαντασίαν πιστεύοντες ότι είμαστε του Χριστού. Δεν είναι ο Χριστός. Βέβαια μπορεί σε μια εκκλησία να υπάρχει ειρήνη εκτός από μια ομάδα που είναι διχοστάτες. Ή μέσα σε μια εκκλησία εκτός από ένα παιδί, δύο παιδιά που δεν έχουν σωθεί ακόμη. Η ειρήνη υπάρχει μόνο στα μέλη της εκκλησίας. Μόνο στα μέλη του σώματος του Χριστού. Γιατί την ειρήνη αυτή ο Θεός τη φέρνει δια του Ιησού Χριστού, καθώς κατήργησε, προσέξτε, την έχθρα με τη σάρκα του, που είναι ο νόμος των εντολών εν τες διατάγμαση. Πότε δεν υπάρχει ειρήνη? Και όταν δεν υπάρχει ειρήνη, τι υπάρχει? Νομοθεσία ανθρώπινη. Υπάρχει, επιβάλλω την ειρήνη. Ξέρετε πως το λένε? Η ειρήνη με τα όπλα, η ειρήνη δια του φόβου. Αυτή δεν είναι η ειρήνη Θεού. Η ειρήνη της τρομοκρατίας. Αυτή δεν είναι η ειρήνη στην καρδιά των ανθρώπων. Αυτή είναι η ειρήνη γήινη, ζωώδης, δαιμονιώδης. Όταν καταργήσεις ο Θεός, συγγνώμη, όταν καταργήσει ο Θεός την έχθρα με τη σταύρωσή του, με τη θυσία του, τότε καταργείται, γκρεμίζεται ο τείχος, η έχθρα του χωρισμού. Μόνο ο Χριστός λοιπόν με το αίμα του καταργεί τα χωρίσματα και φέρνει την ειρήνη του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ ωραία: μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά ό,τι κι αν σας απασχολεί, όλα τα ζητήματά σας, με λίστα όλα τα ζητήματά σας, μπέστε μέσα στο ταμείο σας και φέρτε τα στο Θεό μετευχαριστίας, γιατί ο Θεός, διαπίστεως δηλαδή, γιατί ο Θεός θα επέμβει δια της δεήσεως και της προσευχής. Και τότε ο Θεός θα φυλάξει τις καρδιές σας και τους διαλογισμούς σας δια του Ιησού Χριστού. Θα τις φυλάξει τις καρδιές σας και τους διαλογισμούς σας, ώστε να μην υπάρχει χώρισμα. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν υπάρχει ταραχή μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένεια, μέσα σε ένα περιβάλλον, εκεί δεν είναι ο Χριστός. Και αν νομίζουμε ότι είναι, κάνουμε λάθος. Όταν υπάρχει τσακωμός, ταραχή, φόβος, φθόνος, έρηδες, δεν υπάρχει ο Χριστός. Δεν είναι πνευματικό το περιβάλλον. Εκεί χρειάζεται μετάνοια και επιστροφή. Γιατί χρειάζεται μετάνοια και επιστροφή? Για να έχουμε ζωή αιώνιο. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ζωή αιώνιος αν υπάρχει ταραχή και τσακωμός. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή αιώνιος. Γι' αυτό τι λέει? Δεν λέει αιτείτε τη Βασιλεία του Θεού. Ζητείτε, λέει, τη Βασιλεία του Θεού. Ψάξτε και θα τη βρείτε. Εργαστείτε για τη Βασιλεία του Θεού και για τη δικαιοσύνη αυτού, και τότε όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Έτσι λοιπόν, καθώς γκρεμίζει την έχθρα ανάμεσα στους ανθρώπους, οποιοδήποτε χαρακτήρα ανθρώπου, άθεο, μουσουλμάνο, βουδιστή, χριστιανό χωρίς αναγέννηση, χριστιανό αναγεννημένο, αποστατημένο, γκρεμίζει την έχθρα, τότε δημιουργεί τους δύο, τους διαφορετικούς σε ένα, αλλά νέον άνθρωπο ειρηνικό. Και συνδιαλέγει, δηλαδή συμφιλιώνει αμφωτέρους σε ένα σώμα, το σώμα της Εκκλησίας, προς τον Θεό δια του Σταυρού, καθώς θανάτωσε δια του Ιησού Χριστού την έχθρα. Και έτσι εκήρυξε σε αυτούς
σε αυτούς που έβγαλε την έχθρα, έβγαλε το χώρισμα, που ήρθε και κατοίκησε ο Χριστός ανάμεσά τους. Σε αυτούς εκήρυξε Ευαγγέλιον ειρήνης και στους μακράν και στους πλησίων, καθώς δια του Ιησού Χριστού έχουμε όλοι ελευθέρα την είσοδο στον ουρανό με το αίμα του Χριστού και δια του Πνεύματος του Αγίου προς τον Πατέρα δια ενός Πνεύματος. Τι είναι αυτό δηλαδή που μας ενώνει? Μας ενώνει η ειρήνη του Θεού και η δυνατότητα που έχουμε δια του Πνεύματος του Αγίου με παρησία να εισερχόμεθα στα Άγια, να στεκόμεθα, όπως είπαμε στην αρχή, μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού, να λαμβάνουμε έλεος από αυτόν που έχει, που είναι πλούσιος εις έλεος, και να βρίσκουμε χάρη από αυτόν τον οποίος δίνει αυτόν τη χάρη του. Έλεος για να μην έρχεται η κρίση που μας αξίζει, και χάρης για να έρχεται η σωτηρία που δεν μας αξίζει. Αμήν. Ο Κύριος